Και τέσσερα. Περίανδρε, σταμάτα. Κυρίες και κύριοι. Σταμάτα. Είμαστε στον αέρα, Κλεοπάτρα. Έτσι και μου ξαναστείλεις στο κινητό καρδούλες, θα σου κάνω περιοριστικά μέτρα. Δεν ήτανε καρδούλες, ήταν ροδάκινα. Τι εννοείς? Κυρίες και κύριοι, απόψε η εκπομπή μας αγγίζει ένα συγκλονιστικό θέμα στα όρια της μαγείας. Τι σημαίνουν τα ροδάκινα? Η καλεσμένη μας απόψε είναι η Κλέρη, η οποία περίανδρε. Την πρώην γυναίκα του άντρα της, ότι θέλει να τη το πάρει πίσω, κάνοντας τη μάγια. Όποιος από εσάς ξέρει τι σημαίνουν τα ροδάκινα, ας στείλει ένα μήνυμα στο chat της εκπομπής, μήπως μάθω κι εγώ. Η Κλεοπάτρα μας είναι λίγο εκνευρισμένη. Δεν πειράζει, πάμε στην καλεσμένη μας. Κλέρη, μας ακούς? Σας ακούω. Γεια σου, Κλέρη. Γεια. Γεια σου, Κλέρη. Πώς είμαι, καλή? Ναι, πολύ καλή. Περίανδρε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μαζί την εκπομπή. Πόσο ωραία που είναι. Ναι, Κλέρη, εξήγησέ μας λιγάκι. Ήρθε στην εκπομπή για κάποιο λόγο. Φοβάμαι την πρώην γυναίκα του άντρα μου. Α, Κλεοπάτρα, πριν μπούμε στα βαθιά. Το ροδάκινο, ξέρεις τι είναι. Είναι ο Ποπουδάκος. Ναι, Κλέρη, αυτό δεν. Περίανδρε. Πες μας λοιπόν τι γίνεται με την Ελόπη. Ποια είναι η Πινελόπη? Η Πινελόπη είναι η πρώην γυναίκα του άντρα μου. Κάπου που θα ανατολιστεί με το ροδάκινο και τα ποπουδάκια. Ναι, το ροδάκινο έκανε ένα εφέ σύμφωνο. Τι συμβαίνει με την Πινελόπη, πάμε. Η Πινελόπη μου προκαλεί τεράστια προβλήματα. Και στο μπουμπούκο μου, το ζουζούνι μου, τον τζουτζουκάκο μου, τον Αλέξη μου. Και μου χαλάει τα νύχια. Μου χαλάει το μάλλον. Πόσο όμω σα τα προκαλεί αυτά τα προβλήματα? Κάθε μέρα. Κάνω το πρωινό μου, το ξέρετε, καταλαβαίνετε. Βάζω το μακιγιάζ μου, κάνω το μαλάκι μου, αυτού σου κουκλάρα μου. Αφού το κάνω αυτό, ανοίγω την πόρτα για να βγω να πάω να κάνω τα ψώνια μου. Και δεν μπορώ να κάνω τα ψώνια μου. Ρίχνει μπροστά στην εξώπορτα 3 κιλά αλάτι. Προσέξτε! Τι αλάτι? Αλάτι Ιμαλαΐων. Γιατί σου πετάει αλάτι? Είναι μια μάγισσα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Το λέει και από μόνη της. Λέει το φλιτζάνι, λέει τις κάρτες, τα ταρό, διαβάζει τις σφαίρες. Δεν ξέρω εγώ από αυτό, εγώ είμαι αθώα κοπέλα. Και με το αλάτι των Ιμαλαΐων, τι γίνεται? Είναι πιο δυνατή η επίδραση. Σε τι? Του ξορκιού. Δηλαδή, τι επίπτωση έχει στη ζωή σας το αλάτι? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα της εκπομπής σήμερα. Κλέρη, πες μας. Μα δεν καταλαβαίνω. Λέει μάλλον λίγο αλάτι και τι? Για να μην μπορεί ο Αλέξης μου να λειτουργήσει. Πώς να λειτουργήσει? Καταλάβω. Πώς να λειτουργήσει? Να λειτουργήσει στα φυσικά του καθήκοντα. Έχει μια τέτοια δεκάρα εδώ, δεν πρέπει να λειτουργήσει? Ο Αλέξης μου, ο μπουμπούκος μου, ο ζουζούνης μου, ο κούκλος μου. Η Πινελόπη είναι εδώ για να σου απαντήσει. Είχες πει ότι δεν θα την καλέσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην την καλέσω. Εγώ διαφωνώ καθέτος. Εγώ φοβάμαι για την ατομική μου ακεραιότητα. Πινελόπη, μας ακούς? Γεια σας. Και σας ακούω και σας θαυμάζω και σας διαβάζω. Γατάκια, τι κάνετε, ανθρωπάκια? Ναι, Περίανδρε. Ναι, μισό λεπτό, Κλεοπάτρα. Την Ελόπη πρέπει να απαντήσει σε μία ερώτηση. Είσαι μάγισσα. Εγώ? Θες να σου κάνω ένα ξόρκι να καραφλιάσεις? Περίανδρε, έτσι και καραφλιάσεις, σε διώχνω από την εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να καραφλιάσω. Ας τα ξόρια, Πινελόπη. Βλέπετε κάτι περίεργο? Σε συνδύασα σαν ζευγάρι και έπεσε κέρατο. Η Κλέρη σε κατηγορεί ότι είσαι μάγισσα. Τι απαντάς σε αυτό? Ότι είναι τρελή. Εγώ να ασχοληθώ με αυτή την κουδουνίστρα. Όχι και να της πετάω αλάτι. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ασχολούμαι εγώ με υποκείμενα. Είσαι ήσυχους. Να μας αφήσεις ήσυχους, τα ακούς? Και εμένα και τον Αλέξη μου, το αγόρι μου. Το αγαπάς ακόμη και δεν θέλεις να το αφήσεις. Τον Αλέξη της τον ξέρω, 20 χρόνια τον είχα. Δεν φταίει ούτε το αλάτι, ούτε... Εγώ έχω κανάλι στο YouTube. 350.000 συνδρομητές. Γατάκια. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με την κουδουνίστρα. Της πετάω και αλάτι. Σε παρακαλώ, δεν ήρθες εδώ για να διαφημίσεις την εκπομπή σου. Έχουμε ένα θέμα να λύσουμε. Ας την αναμιλήσει, Περίανδρε, να έχει και εκείνη άποψη. Αν την αναμιλήσει, Κλεοπάτρα, δεν θα μιλήσει κάτι. Δεν απαντάει σε καμία κατηγορία. Βάσε τον ανταγωνισμό, γι' αυτό τα λες αυτά. Σε παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ. Θα μας ανταγωνιστείτε. Για ηρεμήστε λίγο. Ηρεμότατη είμαι. Να μας αφήσεις ήσυχους, τα ακούς? Χαρισμά σου ο Μπουλούκος που τα δόντια του ξέρει να πλύνει. Μα μπορούμε να αποφύγουμε. Μα σε όλα. 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 Μα σε όλα.
περίανδρε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο που έχει γίνει τώρα. Μα σε μένα το λες τώρα αυτό, κοίτα η άλλη. Σε μένα το λέω. Είναι δηλαδή θέματα αυτά που φέρνει στην εκπομπή. Θέλεις εγώ να τα φέρνω, εκπομπή, εσύ τα παίρνει. Καλά και σε αυτό το επίπεδο. Κοίτα, κοίτα τα γκριζιλίκια. Κοίτα τα γκριζιλίκια που κάνει. Κλέρι. Κλέρι, είσαι καλά. Κάτι έχει πάθει. Κλέρι. Κλέρι. Η φωτιά δεν θα είναι φωτιά. Ο άνεμος θα φυσάει μόνος του. Ο εκλεκτός θα είναι πάνω στο δέντρο. Είστε όλοι ζουζουνάκια. Τι συμβαίνει εδώ? Εγώ θα πάρω ελικόπτερο να φύγει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στο λέω. Ήρθε η ώρα του πιτόγυρου! Και της μαρμελάδας στα ρουθούνια! Μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα. Περίανδρε. Πινελόπη, σταμάτα. Εγώ, τι κάνω, μα τι κάνω. Περίανδρε, δεν είμαι μάγισσα εγώ. Για τα λεφτά μόνο, για την εκπομπή μου. Με το λιβάνι. Και το σταυρό στο χέρι! Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Περίανδρε? Όχι, εγώ δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το συνεχίσω. Εγώ θέλω να πάω με τη μαμά. Εμένα θα σκοτήσω. Τώρα αυτό το πράγμα είναι κατάσταση. Τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Μαμά, πρέπει να με ξεματιάσεις τώρα όμως. Εδώ συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Ναι, όχι, δεν φταίει η Κλεοπάτρα αυτή τη φορά. Και εμένα, και εμένα, και εμένα. Τώρα. Άντε, ξεμάτιασέ την κι αυτήν. Εντάξει, θα το πω 10 φορές. Ευχαριστώ, μαμά.